Στείλω ένα μήνυμα μέσα από την εκπομπή μας στο φίλτα των Τάσων Τρίφωνος. Γιατί με πήρα σήμερα τηλέφωνο και μου είπαν ότι στην πρωινή τους εκπομπή σχολίαζαν για τα πάνελ γενικότερα στις κυπριακές εκπομπές. Και ότι το ένα και ότι το άλλο. Αγαπητέ μου Τάσο, θέλω να υπερασπιστώ όχι μόνο τα παιδιά εδώ. Τι είπε για μας, Χριστιανά μου? Για να υπερασπιστούμε και εμείς τον εαυτό μας. Μου είπαν διάφορα ότι. Δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα, ότι δεν ξέρουν να εκφραστούν. Συγγνώμη, μίλησε για το συγκεκριμένο πάνε. Όχι, αλλά επειδή έχουμε κι εμείς, νιώθω την ανάγκη, Τάσο μου, να απαντήσω σε αυτό. Προκαλώ τον οποιοδήποτε να έρθει να κάτσει εδώ και να δούμε πόσο ωραία θα μας τα πει. Γιατί είναι άλλο πράγμα να κάθεσαι και να κρίνεις και είναι άλλο πράγμα να κάθεσαι και να το κάνεις. Αχ, αμπότια, ανοίξω το στόμα μου, Χριστιανά, για ότι είναι πολύ διαφορετικό να είσαι εδώ. Γιατί? Όχι για όσοι είναι στα πάνελ, συνάδελφοι, είναι όλοι μια χαρά. Για τους υπόλοιπους οι οποίοι κράζουν. Ενώ κοίτα, θέλουν πάρα κριτική. Πολλά να κάτσουν και στέλνουν και μηνύματα, έχω και εγώ μηνύματα. Για το στέλνουν στα ραδιόφωνα, μιλάτε για τα πάνελ και μετά έχει θέση στην Αριστοτέλους, δεν έχει θέση. Άντε, Τάσο μου, συγγνώμη είναι και συναδελφοί σου, αλλά πρώτα φκένουν λαλού, πίσω να έχουν θέση. Δεν ήξερα, σε τελείω να το δείξω. Ένα λεπτό, γιατί έπιασε με η μπάλα. Τι, πώς, πού, εγώ δεν έχω ιδέα. Τι σε έπιασε η μπάλα, εσένα. Το όνομα μου, συναδέρφη μου. Μιλάς για το λαφ. Γενικά για τα ραδιόφωνα. Είναι τρόπο να πει λαφ πάλι όμως. Λέει, πριν πάμε στον Νικόλα να το μαζέψουμε αυτό που έχει γίνει. Θέλει να πει Eurovision. Να το μαζέψουμε αυτό που έχει γίνει, περίμενε χάρη μου, γιατί άνοιξε το στόμα σου. Έπαθες και εσύ σκορδάνοντες μέρες, δεν ξέρω. Δεν μιλάμε για τον Τάσον Τρίφωνο. Δεν μιλάμε για τον Τάσον, ούτε για τον λαφ, ούτε για. Μιλάμε γενικά. Γενικότερα, γιατί ακούμε πολλά γράφουν για τα πάνελ. Να γράφουν, παιδί μου, να γράφουν και να. Εντάξει, πέρα από την πλάκα. Όχι, περίμενε, άρχισε να σε πιάσω να σκάλω ένα αέρα. Σου κάτι, θα τον ευκάλω με ένα αέρα μετά την. Αν τρίμω, πιάσω τον τρίφωνο να πιάσω τον αέρα. Πεθιά, μα γιατί δεν τον ευκάλω με ένα αέρα, αφού ήταν καλεσμένο πέρσι, δεν μα είπε τίποτε. Δάμε μπροστά μα. Ένα αυκή να μα τα βιβούν τον αέρα. Έσταση! Ο Χάρης δεν θέλει να σε ευκάλω με ένα τρίφωνο στον αέρα. Αφού ήταν πέρσι, δεν μπορούσε να μα το πει. Ένα λεπτό, Χάρη. Είπε και νέο, αν θυμάμαι καλά, Χάρη. Γιατί δεν ξέρω όσο Χάρη. Ένα λεπτό και να παρακολουθήσω. Με όταν μπου πάνελ, με εκνευρίζει πάρα πολλά το πράγμα. Γιατί έχει να σου πω κάτι που πίσω, άλλα φκένουν. Περίμενε να σου πω. Όχι. Είναι. Κοίτα. Και να κρίνει είναι δικαίων και σωστών και να έχει την άποψη σου είναι δικαίων και σωστών. Το θέμα είναι να μην, είσαι, να μην τα μηδενίζει όλα, να μην είσαι αφοριστικό, ρε παιδί μου, σε αυτό που λες. Και κριτική δεχόμαστε για οτιδήποτε. Όχι μόνο για το πάνελ, για τον παρουσιαστή, για το πάνελ, για την εκπομπή, γενικότερα για όλου. Δεν μίλησα για μα συγκεκριμένα. Όχι, απλά. Απλά ήταν μεταξύ και σου παρουσιαστή που ξεκίνησε ότι... αυτή η ιστορία ναι, σήμερα. Το πρώτο πράγμα που είπα ότι και τα υπόλοιπα πάνελ στις κυπριακές. Ναι, υποστηρίζει. Συναδελφοί, όλοι μια χαρά. Δεν έχω πει για κανέναν τίποτα. Εννοείται. Ναι. Αλλά να φγαίνει κάπου και να μιλά για το πάνελ ή να γράφει. Να κάνει κριτική και την ίδια ώρα να στέλνει μήνυμα για ότι θέλει να έρθει στο πάνελ. Είναι αντροπή που δεν θέλει. Πάμε να καμπούμε.